Γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είμαστε σε ένα ελληνικό κομμωτήριο, στο κομμωτήριο της κυρίας Αρβανιτάκη, στον Άλμο της Αθήνας, όπου θα κάνουμε μια συζήτηση για την κρίση. Πώς ένα κομμωτήριο κατάφερε να ανταπεξέλθει στην κρίση, πώς την αντιμετώπισε, ποιες ενέργειες έκανε και πώς βλέπει το μέλλον. Έχουμε μαζί μας την κυρία Σοφία Αρβανιτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πείτε μας λίγα πράγματα για το κομμωτήριό σας. Πολλά χρόνια, 38 νομίζω. Ναι, είναι μια επιχείρηση που ίδρυσε η μητέρα μου πριν 38 χρόνια, με πολύ πάθος και μεράκι, και τη συνεχίζω κι εγώ. Πολλά χρόνια, στο ίδιο μέρος είστε, στο ίδιο κομμωτήριο. Ναι, δημιουργήθηκε και ιδρύθηκε στο Καλαμάκι, στον Άλυμο. Ναι, μπήκα και ξεκίνησα σε αυτό το χώρο. Είχα όραμα και όνειρο να το αναπτύξω και να το συνεχίσω όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά δυστυχώς με τις σημερινές συνθήκες δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο από το να μπορέσω να διατηρήσω αυτό που ήδη έχω. Πώς μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε η κρίση? Πώς καταλάβατε ότι οι πελάτες και οι καταναλωτές γενικότερα είχαν πρόβλημα και δυσκολία στο να επισκεφθούν το κομμωτήριό σας? Από το 2008 και μετά και σταδιακά και μέχρι σήμερα, κάθε μήνας που περνούσε, μειωνόντουσαν οι επισκέψεις, ο κόσμος δεν μπορούσε να έρθει να κάνει πιο όσο συχνά έκανε τις υπηρεσίες. Με αποκορύφωμα το 2011 στο πρώτο μνημόνιο, όπου δεν είχαν καν χρήματα. Κάποιοι πήγαν σε πιο οικονομικές λύσεις, άλλοι τα περιποιούντουσαν μόνοι στο σπίτι τους και άλλοι απλά δεν κάνανε τίποτα. Οι βαφές, μία πελάτησα που ήταν η συχνή, που λέμε είναι η πελάτησα που έρχεται και περιποιείται κάθε μήνα, το έκανε κάθε ένα τρίμηνο, άλλες και ένα τετράμηνο ή, να σας το πω πολύ απλά, τις μεγάλες γιορτές. Δεν έχετε μειώσει μέχρι σήμερα τιμές? Όχι. Αυτό που κάναμε ήταν μετά από έντονη παρότρινσή τους και με τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει, με τα κουπόνια, με τις δωρεπιταγές. Εδώ πρέπει να πούμε ότι εκείνη την περίοδο είχαμε τη μεγάλη έκρηξη, όπου ξαφνικά μέσα στο ίντερνετ γέμισε κουπόνια. Έτσι, όλες αυτές οι ιστοσελίδες προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα με πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση. Έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μέσο όπου ερχόταν ο πελάτης μας που ήθελε τη δική μας υπηρεσία και τη δική μας ποιότητα και μας πίεζε λέγοντάς μας ότι κοίτα, υπάρχει και αυτό δίπλα σου, κοίτα, υπάρχει και αυτό. Δημιουργήσαμε κάποια πακέτα, τα ονομάσαμε, όπου συρρυκνώσαμε μέσα σε αυτά, μειώσαμε λίγο τις τιμές μας. Ίσως μπορώ να πω απορροφήθησαμε σαν επιχείρηση και το ΦΠΑ, ο οποίος αυξήθηκε ραγδαία. Και έτσι κάπως ο κόσμος που ήταν ο πιο συστηματικός μπόρεσε και μπορεί και μέχρι σήμερα να έρχεται. Τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους μας βλέπουν σε σχέση με τα κουπόνια, σε αυτές τις ιστοσελίδες όπου δίνουν πολύ μεγάλη έκπτωση? Εσείς φαντάζομαι δεν μπήκατε. Όχι, δεν μπήκαμε. Μπήκα σε πειρασμό, να είμαι ειλικρινής, να πάρω να ρωτήσω, να ενημερωθώ τι ακριβώς είναι αυτό. Το κόστος που απομένει τελικά στον επιχειρηματία είναι πάρα πολύ μικρό. Και θεωρώ ότι κοροϊδεύεις τον εαυτό σου εάν μπεις σε μια τέτοια διαδικασία. Οπότε προσεγγίσαμε τους ήδη υπάρχουν πελάτες μας, τους κάναμε την προσφορά face to face, όπως αυτοί μας στηρίξανε, έτσι να τους στηρίξουμε και εμείς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Μια ενέργεια που κάναμε και αφορούσε τους πιστούς μας πελάτες ήταν αυτό εδώ πέρα το blog με δωροεπιταγές, το οποίο αποστάλθηκε ονομαστικά στους πελάτες, στο σπίτι τους, όπου ήταν μία έκπτωση για τη βαφή τους και για το χτένισμά τους. Το κάθε φιλαράκι, όπως θα δείτε, αντιστοιχεί για κάθε μήνα του έτους. Και αυτό μπορώ να πω ότι δούλεψε αρκετά καλά. Η ενέργεια αυτή που προτείνετε είναι μία ακριβή ενέργεια. Φαντάζομαι σας στήχησε χρήματα, έτσι? Ναι, μας στήχησε κάποια χρήματα, αλλά προς τον πελάτη έπρεπε κάτι να δημιουργήσουμε ξεχωριστό και... Και ούτως ή άλλως η επένδυση πάντα επιστρέφει πίσω. Βεβαίως. Με μηδέν επένδυση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε δημιουργήσατε ένα μπλοκ δωρεπιταγών ετήσιο. Άρα ο πελάτης ήξερε από την αρχή του έτους τι εκπτώσεις θα έχει και πότε και ερχόταν και το έπαιρνε. Πολύ ωραία. Τι άλλο κάνατε? Έχουμε δημιουργήσει και μία κάρτα επιβράβευσης. Αυτή είναι εδώ πέρα. Είναι για τους συχνούς μας πελάτες. Μία loyalty card λοιπόν. Βεβαίως. Η οποία σε κάθε επίσκεψη βάζει, μπορείτε να τη δείτε από κοντά, βάζουμε ένα σφραγιδάκι μας. Την πέμπτη επίσκεψη έχει μία παροχή μιας εξειδικευμένης αναδόμησης ή ενυδάτωσης αναλόγως ό,τι επιθυμεί κάθε πελάτησα και μετά μία έκπτωση 20% σε ένα προϊόν που θα αγοράσει όταν ολοκληρώσει και τις 10 επισκέψεις. Μία άλλη ενέργεια που κάναμε, στολίσαμε με αυτές τις μπάλες. Δημιουργήσαμε μπάλες χριστουγεννιάτικες, στολίσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο δέντρο
Και ακριβώς από πίσω βάλαμε μία έκπτωση με μείον 15% σε κάποια πακέτα η οποία η πελάτης επιλέγει. Έτσι όλο τον Δεκέμβριο το μαγαζί μας ήταν στολισμένο με αυτό το όμορφο δέντρο και 31 Δεκεμβρίου όλες οι πελάτησες, μάλλον να το πω μέχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου, κάθε μία πελάτησα έπαιρνε το δώρο της που ήταν αυτό. Τι ανταπόκριση και αυτό, γιατί στοχεύει λίγο και στο συνέστημα στα πλαίσια των εορτών. Ο κόσμος όταν το έπαιρνε με τρομερή λαχτάρα, δεν ήξερε τι ακριβώς είναι. Και η σκέψη πίσω από αυτό γεννήθηκε στο ότι κάθε χρόνο κάναμε ένα δώρο στους πελάτες μας, είτε ένα προϊόν, είτε κάτι χειροπιαστό. Αλλά η σκέψη αυτή ήρθε στο τι θα ήθελε σήμερα ο καταναλωτής, θα ήθελε αν μπορεί να βρει από ένα δέντρο να κρέμονται λεφτά. Έτσι λοιπόν προέκυψε αυτή η σκέψη. Και το παίρνανε με μεγάλη χαρά και το επιστρέψανε επίσης με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, είχε μεγάλη ανταπόκριση. Το κυριότερο είναι ότι είμαστε κοντά στον πελάτη μας με ειλικρίνεια, με ποιότητα, σταθερή ποιότητα στη δουλειά μας και πάντα είμαστε εξελισσόμενοι, δηλαδή ποτέ δεν σταματάμε να αναζητάμε το καινούριο, να είμαστε μέσα στα πράγματα και να προσφέρουμε και νέες υπηρεσίες και νέες ιδέες για να... Ο πελάτης μας για μας είναι τα πάντα. Τον κάνουμε να νιώθει μοναδικός. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό, οι συνεργάτες. Είστε ένα κομμωτήριο το οποίο έχετε σήμερα 5 υπαλλήλους, 5 ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για εσάς. Άρα είστε ένα μεσαίο κομμωτήριο. Είχατε κάποιο πρόβλημα μαζί τους, μειώσατε μισθούς, χρειάστηκε να απολύσετε κάποιον κατά τη διάρκεια της πτώσης της μεγάλης. Ναι, ήμασταν 6 άτομα και δυστυχώς μέσα στα χρόνια αυτά το ένα άτομο αναγκαστικά έπρεπε να φύγει, διότι έπρεπε να μαζέψουμε αυτό που λέμε τα έξοδά μας. Οπότε κάποιος, ο πιο αδύναμος, έπρεπε να φύγει. Όλοι οι υπόλοιποι που μείναμε, μειώσαμε τις ημέρες μας, με αποτέλεσμα να μειωθούν λίγο εισφορές στο ΙΚΑ, λίγο ο μισθός, έτσι ώστε να κρατηθούμε και να ανταπεξέλθουμε. Έγινε μια πολύ ειλικρινή κουβέντα μέσα στο προσωπικό. Τα προβλήματα είναι ορατά, τα βλέπανε, δεν είναι κάτι που δεν το ζούσαν και οι ίδιοι. Οπότε με πολύ αληθινή κουβέντα είπαμε ότι για να κρατηθούμε και εσείς και εμείς, γιατί είμαστε 5 οικογένειες και όλοι από εδώ θέλουμε να ζήσουμε, ότι πρέπει να μειωθεί μία μέρα στον καθένα ή κάποιες ώρες. Και ήταν, παρόλο που δεν είναι πολύ εύκολο και για εμάς να το πούμε, αλλά και για εκείνους να το αποδεχτούν, ήρθανε πολύ γρήγορα οι ισορροπίες. Άρα υπάρχει τρόπος να χειριστείς το προσωπικό σου χωρίς να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Ναι, αν είσαι σταθερός και ειλικρινής, βεβαίως. Εμείς είχαμε ακούσει για την κρίση από μία συνάδελφο, μέλος της Intercoiffure από την Ισλανδία, η οποία είχε έρθει τότε. Το είχαν περάσει πριν από εμάς αυτό. Ναι, το είχαν περάσει πριν από εμάς, όμως εμείς είχαμε την εμπειρία από την ίδια, λέγοντάς μας το πώς πέρασε, το τι βιώνει. Μας έλεγε τότε ότι πληρώνει ενίκιο στο σπίτι της το λεγόμενο χαράτσι, το οποίο μας ήρθε πολύ αργότερα. Και θέλω να πω ότι η επαφή με παγκόσμια, με τους συναδέλφους μας, μπορεί να σου δώσει και έμπνευση, αλλά και γνώσεις γενικά πάνω για τη δουλειά μας. Πώς αναζητείτε νέες ιδέες, η έμπνευση σας από πού προέρχεται? Βασική πηγή έμπνευσης είναι ο φορέας της Intercoiffure, όπου η μητέρα μου είναι μέλος εδώ και 30 χρόνια. Είναι ένας φορέας ο οποίος έχει την ελίτ των κομμωτών σε όλο τον κόσμο και εδρεύει στο Παρίσι. Και το ακολουθείτε πολλά χρόνια, φαντάζομαι. Το ακολουθούμε πάρα πολλά χρόνια και εγώ με τη μητέρα μου μαζί. Εκεί έχω ανακαλύψει πραγματικά το πόσο καλλιτέχνες είναι οι κομμωτές, οι άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν μέσα στα κομμωτήρια, είναι τρομερά δυναμικοί και τρομερά καλλιτέχνες. Πώς βλέπετε το μέλλον? Το βλέπετε αισιόδοξα, το βλέπετε απεσιόδοξα? Πώς αντιμετωπίζετε τις επιτυχίες και πώς τις αποτυχίες? Το βλέπουμε αισιόδοξα, προσπαθούμε, παλεύουμε, θέλουμε να κρατηθούμε και θα κρατηθούμε σίγουρα παρόλες τις δυσκολίες. Άρα μια συμβουλή που θα δίνατε στους συναδέλφους σας, στο κοινό, σε σχέση με το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν σε επιχειρηματίες την κρίση, ποια θα ήταν? Αρχικά να μην φοβηθούν για κάτι, να είναι αυτοί που είναι, με την ίδια ποιότητα, με την ίδια αισιοδοξία, να μην δείξουν ποτέ στον πελάτη τους ότι υπάρχει πρόβλημα και να συνεχίσουν κάνοντας διάφορες ενέργειες marketing, αναλόγως ο καθένας
ό,τι αρμόζει στο χώρο του και ό,τι βλέπει ότι αφουγκράζεται από τον πελάτη του. Σίγουρα με στρατηγική, γιατί αλλιώς χάνει το λένε.